Να δούμε το άλλο θαύμα που επιχείρει η κυβέρνηση. Θα δούμε βέβαια τι κατά πόσο θα είναι θαύμα, κύριε Υπουργέ. Γιατί η κυβέρνηση εδώ περίμενε να τριτώσει το κακό για να πάρει μέτρα ή να εφαρμόσει τα μέτρα. Διότι έχει εξαγγείλει και έχει ξαναεξαγγείλει τα μέτρα αυτά. Τα ξέρουμε. Εμείς από τότε που είμαστε σε αυτή τη δουλειά, αυτά τα μέτρα εξαγγείλουν όλες οι κυβερνήσεις. Η παρούσα δε κυβέρνηση τα έχει εξαγγείλει τρίτη φορά τώρα. Προφανώς δεν τα έχει εφαρμόσει για να τα εξαγγείλει. Κοιτάξτε. Και χαροπαλεύει ένας άνθρωπος ακόμα. Έχουμε χάσει και δύο νέα παιδιά και φτάνουμε τώρα ξανά να λέμε τα ίδια. Γιατί? Και ποιο πιστεύει ότι θα τα εφαρμόσετε τώρα? Υπάρχει δυσπιστία. Κοιτάξτε, εγώ ακούω την κριτική, αλλά θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά δεν φαίνονται όσο πρέπει και πρέπει να τα αναδεικνύουμε. 650 συλλήψεις έχουν γίνει από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα για οπαδική βία και πάνω από 1500 έλεγχοι σε συνδέσμους και λέσχες. Είναι προφανές ότι αυτά πρέπει να ενταθούν. Μέσα σε αυτή την τραγωδία. Μπήκαν, κύριε Υπουργέ. Τα εισιτήρια τα ονομαστικά εφαρμόζονται? Δεν εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα. Μπήκαν οι κάμερες, πρέπει να μπουν κι άλλο οι κάμερες, ακόμα περισσότερο, και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Εγώ θα σας πω ότι μέσα σε αυτή την τραγωδία που ζήσαμε, με αυτόν τον παραλίγο θανάσιμο, πολύ σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού, είχαμε μια μικρή επιτυχία. Το γεγονός ότι η αστυνομία κατάφερε σε πολύ γρήγορο χρόνο να ανακαλύψει τον δράστη, να τον ταυτοποιήσει και μαζί και τους σιγά σιγά τους εμπλεκόμενους μέσα από μια επιχείρηση μαζικών προσαγωγών η οποία επικρίθηκε. Θυμάστε την περασμένη Παρασκευή στα κανάλια διερήγνυαν τα ημάτια τους διάφοροι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφίσκοι, πολιτικολογούντες και εκπρόσωποι ομάδων, γονείς, ρεπορτάζ, γιατί ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας. Λοιπόν, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και να την κάνει σωστά τη δουλειά της όπως την έκανε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα. Προφανώς. Όταν ακούει τρεις φορές να ανακοινώνονται περίπου τα ίδια μέτρα, τώρα υπάρχει μια κλιμάκωση, υπάρχει μια μεγαλύτερη επέμβαση. Έχει κάθε λόγο να λέει αυτή τη φορά θα εφαρμοστούν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σοβαρότερο πρόβλημα οπαδικής βίας, το οποίο πάει μακριά. Υπάρχει πρόβλημα στην οικογένεια, στο σχολείο, νεαρά παιδιά, 16, 17, 18, 19, 20 χρονών, τα οποία οργανώνονται για να ανήκουν κάπου. Κάποιοι τους οργανώνουν επίσης. Οι δύο υπουργοί, ο αναπληρωτής αθλητισμού και ο προστασίας του πολίτη, θα πάνε στον Άριο Πάγο σήμερα. Θυμάστε αντίστοιχα το 2013-2014 με μια άλλη εγκληματική οργάνωση για να καταθέσουν πολύ βαριά στοιχεία και να αφήσουν τη δικαιοσύνη στο δρόμο αυτό. Να δούμε δηλαδή αν υπάρχουν και αν υπάρχουν να παταχθούν στη ρίζα τους εγκληματικές οργανώσεις που υπό το πρόσχημα το αθλητικό οργανώνουν και παρασύρουν αυτά τώρα, τα παιδιά. Τώρα, κύριε Μαμουλάκη, σχόλιο ή τελικά. Όχι σχόλιο, κύριε Υπουργέ, όχι σχόλιο, ότι είχαμε να που το είπαμε. Πάμε στα πολιτικά μας τώρα, στα αμυγός. Θα πείτε τώρα πάνω στη Μοσκοπή. Είπα πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Σας δεν προχωρήσετε αυτό. Δεν τελειώσαμε. Εδώ τέτοια βοήθεια δεν την ξαναβρείτε. Είναι πιο πονηρή από αυτό, θα σας πω. Είναι πονηρό ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει πονηριά. Και κουτοπονηριά. Όχι. Πάμε στην εταιρεία Interview. Που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα λεπτό. Μια ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση για το πολίτικο, για τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας, αλλά και για τις εκλογές ευρύτερα τις εθνικές. Εδώ βλέπετε τώρα το πρώτο ερώτημα: αν είχαμε ευρωεκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? 29,2 Νέα Δημοκρατία, 13,8 ΣΥΡΙΖΑ, 15,5 μονάδες η διαφορά. Δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ στο 12,4, ΚΚΕ 6,8, 6,5 η Ελληνική Λύση. Η πρώτη εμφάνιση της νέας αριστεράς είναι απογοητευτική στο 2,5%, Πλεύση Ελευθερίας 2,6-2 κτλ. Όλα τα υπόλοιπα. Τώρα στο θέμα εθνικές εκλογές. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? 31,2 Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ 13, 18,2 διαφορά τους δηλαδή. Πάλι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ 12,5 και στην τρίτη θέση όπως είπαμε, 6,7 το ΚΚΕ, 6,5 η Ελληνική Λύση, ακόμα χειρότερα η Νέα Αριστερά στο 2%. Έχουμε μια ανώμαλη προσγείωση για το νέο αυτό κόμμα. 3,1 η Πλεύση Ελευθερίας, 2 Σπαρτιάτες, νίκη και ούτω καθεξής. Και πάμε τώρα στην εικόνα της κυβέρνησης, που και αυτή δεν είναι καθόλου καλή. 6 στους 10 είναι διάκειται αρνητικά ή μάλλον αρνητικά προς την κυβέρνηση, στο έργο της κυβέρνησης. Θετικά και μάλλον θετικά λέει το 35%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, ένα 4%. Βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν σας περιποιείται και πολύ η κοινωνία. Ο κόσμος λέει ότι είναι αρνητικό στο έργο σας. Κατά 6 στους 10.
Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η δημοσκόπηση εν ολίγης λέει αυτό που ξέραμε, την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, και ότι ουσιαστικά δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μάλλον έχουν χειροτερέψει για την αντιπολίτευση σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Είναι πρωτοφανής στα ευρήματά της για τα ελληνικά μεταπολιτευτικά χρονικά. Ουδέποτε είχαμε αυτές τις θηριώδεις διαφορές μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, και το γεγονός ότι το πρώτο κόμμα συγκεντρώνει περισσότερες προτιμήσεις από ότι τα επόμενα τρία μαζί. Αν προσθέσετε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, θα σας πω αμέσως. Επομένως, ο κόσμος έχει. Υπάρχουν ζητήματα, προφανώς. Εδώ βλέπετε και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Είχαμε χθες αυτή την εκδήλωση της Καθημερινής. Ο Μπάιντεν να τρέχει η οικονομία, η Αμερικάνικη, 5% και να κινδυνεύει να χάσει από έναν υπόλογο από την Αμερικανική δικαιοσύνη, Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει πολλή οργή και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τις ευρωεκλογές. Εγώ δίνω τεράστια σημασία στις ευρωεκλογές. Δυστυχώς, συχνά γίνονται όχημα ανέξοδης μέσα σε εισαγωγικά, νομίζουν οι ψηφοφόροι ανέξοδης, τελικά το πληρώνουμε το μάρμαρο, διαμαρτυρίας και έκφρασης μιας οργής, διότι δεν χρειάζεται να εκλέξουμε κυβέρνηση. Είναι λοιπόν επικίνδυνες. Απολύτως. Και είναι επικίνδυνες. Θεωρώ ότι στο παρελθόν έχουμε σπαταλήσει πάρα πολλές έδρες στα άκρα, δίνοντας, τροφοδοτώντας άκρα. Αν θυμηθείτε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ανήκουν στις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του Ευρωκοινοβουλίου, συνολικά είχαν 10 έδρες από τις 21. Οι υπόλοιπες 11 σκορπίστηκαν. Είτε εκτός τόξου, διότι τις Χρυσής Αυγής δεν ανήκουν καν στην ακροδεξιά, δεν τους μιλούσε κανείς αυτά την προηγούμενη πενταετία, είτε σε πολύ μικρές ομάδες που δεν έχουν κανένα ρόλο. Πρέπει λοιπόν Άρα να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Εγώ το βλέπω πολύ στο ζήτημα της μετανάστευσης, για παράδειγμα. Πρέπει να στείλουμε τους καλύτερους και να στείλουμε στις ισχυρές ομάδες, και αναφέρομαι στους σοσιαλιστές, για να μιλήσω υπερκομματικά, στους φιλελεύθερους και βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και ότι από εκεί και πέρα δεν πρέπει να σπαταλούμε την ψήφο μας. Και έρχομαι τώρα στη δειλία που σας είπα. Στην κουτουπονηριά και δειλία. Γιατί όμως? Αμέσως. Γιατί? Μπορεί για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνετε και το επισημάνετε, να είναι μια τεράστια κολοτούμπα η αποδοχή της κάμερας, για την οποία δώσανε αγώνες εναντίον των καμερών. Και πράγματι να φαντάζει αυτό ριζοσπαστικό για τα δεδομένα του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα από όλα όσα είπε ο κ. Κασελάκης. Είναι τα αυτονόητα, είναι αυτά που ήδη γίνονται. Και δείχνει ακριβώς την ανεπάρκεια, θα σας έλεγα, και την πολιτική δειλία να πάει πιο μπροστά και να πει τα δύσκολα. Διότι εγώ σας μίλησα για εγκληματικές οργανώσεις. Σας είπα ότι στον Άριο πάμε με διαδικασίες τύπου Χρυσής Αυγής, και έχουμε έναν κύριο Κασελάκη, ο οποίος είτε λέει τα αυτονόητα, είτε κλείνει το μάτι στους συνδικαλιστές. Προσέξτε, διότι αυτό ότι σε ένα δημόσιο χώρο, προσέξτε το τώρα, το είπε και ο κύριος Μαμουλάκης, θα συγκεντρώνονται 40.000. 40.000. Ναι, ναι. Και η αστυνομία θα απουσιάζει. Δεν θα είναι η αστυνομία μέσα στο, θα είναι απ' έξω. Μέσα λοιπόν 40.000, 40.000 θα είναι μαζεμένοι, και το κράτος απών. Λοιπόν, αυτά είναι εύκολα. Κλείνουμε μάτι σε διάφορους και θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Την ίδια ώρα που κατακεραυνώνουν, και καλά κάνουν. Αντιπολίτευση είναι, αλλά εδώ υπάρχει αντίφαση μεταξύ της κατακεράβνωσης από τη μια και της δειλίας της προτάσης από την άλλη, και της κουτοπονηριάς των προτάσεων. Επαναλαμβάνω, διότι το ακούσαμε χθες και από συνδικαλιστές, η αστυνομία να μην αστυνομεύει. Κύριε Μαμουλάκη, μία απλή τελευταία. Είναι θετικό το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτό το σημείο, αυτή τη φορά είπε τον κύριο Κασελάκη, έκανε μια κολοτούμπα για την ψήφο των αποδήμων. Ναι. Διότι θυμάστε τις λυσαλαίες μάχες που έδωσε ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ μέχρι χθες. Και θυμάστε την κυρία Τζάκρη, η οποία είναι και στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, τι είχε κάνει τότε ως εκπρόσωπος. Λοιπόν, είναι θετικό. Και θέλω να κλείσω με τούτο στο πνεύμα έτσι και των Χριστουγέννων. Δηλαδή, τρεις φορές ανέφερε τη θέση των Χριστουγέννων. Δεν είναι κολοτούμπα. Είναι ενσυναίσθηση και συνείδηση. Το τι συμβαίνει ακριβώς. Ο κόσμος αλλάζει, κύριε Κερίδη. Κολοτούμπα ίσως να είναι η πολιτική που χαράζει η κυβέρνηση, ή τέλος πάντων πώς πράττει σε άλλα ζητήματα. Χριστουγεννιάτικα. Όπως το φορολογικό, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια κολοτούμπα. Και να σας πω ότι ο κύριος Μαμουλάκης πραγματικά με το χέρι στην καρδιά εκπροσωπεί κάτι πιο φρέσκο, πιο συγκροτημένο, πιο σοβαρό, πιο ευπρεπές. Και μακάρι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και το λέω γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι χρειαζόμαστε, όσο χρειαζόμαστε την καλή κυβέρνηση, χρειαζόμαστε και την καλή αντιπολίτευση. Μακάρι να φύγει από τις αντιφάσεις, διότι δεν είναι όλοι σαν τον κύριο Μαμουλάκη, ήδη σας ανέφερα κάποια πρόσωπα, προκειμένου να έχουμε αυτό το συγκροτημένο λόγο, όπου θα μπορούμε να συμφωνούμε σε μερικά, να διαφωνούμε σε άλλα, προφανώς, και να προφανώς. Προχωρήσουμε.
γνωρίζει η δημοκρατία μας καλύτερα. Να ευχηθώ λοιπόν πολύ, κύριε Υπουργέ. Και στον κύριο Χμαμουλάκη, καλή επιστροφή στο Ηράκλειο. Επίσης, καλή. Να είστε αποτελεσματικό στο έργο σας. Το εύχομαι ολόψυχα σε ένα πολύ κομβικό ρόλο που έχει αναλάβει ο κύριος Κερίδης και αφορά την πατρίδα, αφορά όλους μας. Η σωστή και ορθή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, παύλα προβλήματος. Πολύ αγάπη έχει πέσει βέβαια στο τραπέζι. Όχι. Λόγω ημερών, λόγω ερτών θα είναι μάλλον. Είναι κάτι απαραίτητο. Για να κάνεις αντιπολίτευση και να είσαι και πιστικός στο λόγο σου προς την κοινωνία, θα πρέπει να είσαι και αντικειμενικός. Αν διέπεσαι από υποκειμενικότητα και μια τοξικότητα σε οτιδήποτε, δεν θα σε ακούσει ο πολίτης. Και νομίζω ότι ο κόσμος βαρέθηκε. Βαρέθηκε το δηλητήριο και την τοξικότητα. Ευχαριστούμε, κύριε. Σας καλημερίζουμε.